Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στα Conan Virus κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε ένα βίντεο με σχέση το FEO22. Σε 5 μέρες, παιδιά, σε 4 βασικά βγαίνει το Early Access, βασικά το E-Play που σου δίνει 10 ώρες και έχουν βγει τα περισσότερα rating, σιγά σιγά βγαίνουν και σήμερα θα σχολιάσουμε τους OP Starter παίχτες. Είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον βίντεο διότι θα σας δώσω κάποιες επιλογές και ίσως θα πάρω και εγώ κάποιες επιλογές. Οπότε λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα δούμε το Ρενάτο. Θα έχουμε αρκετούς παίχτες να δούμε. Ο οποίος, παιδιά, αυτή η κάρτα θα είναι πανάκριβη. Θα έχει και 4-4 θα είναι λογικά. Τρομερή κάρτα, κοιτάξτε εδώ κάρτα. Τρομερός, θα πάει πάρα πολλά coins. Αλλά για αρχή είναι μια πάρα πολύ ωραία κάρτα. Πιστεύω θα πάει γύρω στα 20k. Μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί και λιγότερο. Δεν ξέρω, πάντως είναι πολύ καλός. Και πέρυσι είχε χρησιμοποιηθεί. Φέτος και περισσότερο γιατί έχει πάρει και το Σύνδιο. Ο Κιές, ο οποίος και αυτός έχει μια τρομερή κάρτα, είναι και 83, θα πάει και αυτός αρκετά coins, αλλά και αυτός μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ρομέρο στη Τότεναμ, πολύ καλός, και αυτός 82 rating πλέον, ενώ ήταν silver, πολύ καλός, πολύ καλός. Μπέργουιν, παιδιά, να τον δούμε λίγο, ο οποίος δεν είναι όπως πέρσι που ήταν καλός, αλλά και πάλι χρησιμοποιείται. Λοιπόν, τώρα όμως θα δούμε τον Άντωνη, ο οποίος βέλεει, αλλά μάλλον έχει 5-4, και έχει μια τρομερή κάρτα με 5 skills, παιδιά. Αυτή η κάρτα θα είναι πάρα πολύ καλή για αρχή. Και θα κάνει και link με τον Έρες, ο οποίος και αυτός λογικά θα έχει 5 skills. Πιστεύω αν τον είναι λίγο καλύτερος, αλλά και αυτός πολύ καλός. Τώρα πάμε στον Κονατέ, ο οποίος δεν έχει τόσο πολύ pace. Και δεν ξέρω γιατί, φάνηκε ο Unstop Watch. Και δυστυχώς θα χρησιμοποιηθεί, αλλά περίμενα να έχει λίγο παραπάνω pace. Το pace τον χαλάει αρκετά. Αλλά παρόλα αυτά, πολύ καλή επιλογή. Και αυτός θα πάει λίγα coins σίγουρα γιατί είναι και Γάλλος. Η επόμενη επιλογή είναι ο Gravenbech, ο οποίος, παιδιά, έχει μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, πάρα πολύ ωραία κάρτα, στον Άγιαξ παίζει ταλέντο, πολύ ωραία κάρτα και γενικά ο Άγιαξ έχει πολύ ωραίες αρχικές κάρτες. Μπορείς να τον κάνεις link με Άντωνη, μπορείς να τον κάνεις link με τον Έρες κάπως, τι άλλο, να δούμε κανέναν άλλο από τον Άγιαξ με τον Τίμπερ αυτόν, ο οποίος έχει 83 pace. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρον καρτούλα. Ενδιαφέρουσα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Και μπορείς να τον κάνεις και με αυτόν, κάνει και perfect link. Το Κούντους, το Μαρτίνες, ο οποίος και αυτός είναι καλούτσικος. Το Κούντους, ο οποίος έχει και αυτός 88 pace. Γενικά ο Ιαξ έχει πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Ο Μπέρκχαους, ο οποίος εντάξει δεν έχει τόσο pace. Εδώ βλέπουμε τον Άλβαρες, ο οποίος ούτε αυτός είναι. Αλλά γενικά ο Ιαξ μπορείς να κάνεις ωραία links. Έχει μπαγκάρι. Το Φούντιν δεν ξέρω, για κάποιο λόγο έχει αλλάξει και μπαγκάρι συνέχεια. Οπότε βλέπω εδώ τον Dele Alli, ο οποίος έχει πέσει 80, πάρα πολύ έχει πέσει. Επόμενη κάρτα, η οποία έχει πέσει πάρα πολύ από πέρσι, που είναι 82, πέρσι τον χρησιμοποιούσαν όλοι. Αλλά και φέτος θα χρησιμοποιηθεί πολύ, είμαι σίγουρος, γι' αυτό είναι ο Ροντρίγκο. Σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί, να ξέρετε, αν και έχει φάει μεγάλα downgrades, θα χρησιμοποιηθεί 100% γιατί είναι μια πολύ καλή καρτούλα. Θα είναι και φτηνή, θα τη χρησιμοποιήσει πολλοί κόσμος. Οπότε είναι και αυτή μια καλή επιλογή. Πλέον 79, τεράστιο downgrade. Η επόμενη κάρτα είναι ο Λούκας, ο οποίος από πέρυσι έχει πέσει 80-2, οπότε θα πάει και πιο λίγο. Έχει μια πολύ ωραία κάρτα, 90 pace, 79 shooting, είναι πάρα πολύ καλός για αρχή. Δεν ζητάς κάτι παραπάνω, πέρυσι πήγαινε 70k, πιστεύω φέτος θα πάει λιγότερο σίγουρα. Η άλλη κάρτα που την είχα πει και στο βίντεο είναι ο Καμαβινγκά, δεν έχω να πω πολλά. Μια πάρα πολύ solid κάρτα και θα πάει κοντ γιατί κάνει και με mentee link, οπότε θα πάει, είναι και, μπορεί να είναι και λίγο overpriced. Χακίμ, ο οποίος έχει πάρει confirmed once to watch και είναι και 85 και αυτός φάνει μια πάρα πολύ καλή επιλογή και κάνει μιλίνγκ με παιχταράδες επειδή παίζει παρή. Ντεπόλ, πολύ καλός και αυτός, πάρα πολύ καλός και αυτός όλα πάνω από 70. Γενικά αυτοί οι CM παιδιά που τα έχουν όλα πάνω από 70 είναι πάρα πολύ καλές επιλογές και υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει ο Καμαβινγκά, υπάρχει ο Ντεπόλ, υπάρχει ο Φίλιπς ας πούμε, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Και είναι καλό αυτό. Ο Φίλιπς δεν τα έχει βασικά όλα πάνω από 70. Τον χαλάει λίγο το pace. Αλλά χρησιμοποιείται ο Μπρενάτο, ας πούμε, ο Γκράβενμπεχ. Υπάρχουν πολλές τέτοιες επιλογές. Οπότε, παιδιά, τώρα λοιπόν θα ψάξω εγώ κάποιους παίχτες. Λοιπόν, πρώτη επιλογή. Να δούμε βασικά αν τον έχει πρώτα απ' όλα. Ναι, δεν τον έχει, τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν, έχει έναν άλλον. Αυτός που ήθελε είναι ο Τζέλσον Μάρτινς, αλλά μάλλον δεν τον έχει εδώ. Είναι ο Κορέα, παιδιά. Είναι ο Κορέα, ο οποίος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα. 85 pace, 83 shooting, νομίζω είναι και 4-4, πολύ ωραία επιλογή. Είναι και 83, κάνει link με ωραίους παίχτες, κάνει perfect link με Ντεπόλ. Πολύ καλή επιλογή και δεν νομίζω να είναι πάρα πολύ ακριβώς. Οπότε πάμε τώρα σε μια κάρτα που θα τη δοκιμάσω μάλλον. Μάλεν. Ο Μάλεν, ο οποίος
Είναι. Παίζει Dortmund, έχει πάρει μεταγραφή από την Eindhoven, έχει ωραία links με Hazard, με Kahn, έχει πολύ ωραία links, με Bellingham και θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα και αυτός. Ήθελα να τον δοκιμάσω κι εγώ. Και ούτε αυτός θα πάει τα τρελά coins, δηλαδή δεν πιστεύω να πάει πάνω από 15K, δεν νομίζω να το πάει. Τώρα κι εγώ είμαι λίγο άσχετος στις τιμές, δηλαδή πριν βγει το FIFA πάντα δεν μπορώ να τα προβλέψω ακριβώς στις τιμές των παιχτών, δηλαδή μπορώ να πω κάτι που να είναι πάμφτινος και εγώ να τον πω ακριβό. Γενικά είναι λίγο δύσκολο να τα προβλέψεις αυτά, παρόλα αυτά ο Μάλλον δεν πιστεύω να είναι και πάρα πολύ ακριβώς. Η επόμενη κάρτα των Λουκαστών είδαμε, είναι μια κάρτα πέρσι ήταν Μπόρτς και πέρσι χρησιμοποιήθηκε αρκετά όσους έκαναν La Liga. Δεν τον έχει εδώ, είναι ο Πόρτο, δυστυχώς δεν έχει κάποιες κάρτες. Να δούμε αν έχει το Μαξιμίν, ούτε αυτόν. Να δούμε αν έχει ούτε αυτόν, βασικά περιμένει. Ναι, το Μπουφόντιν δεν έχει προσθέσει αρκετούς παίχτες. Τώρα τι να κάνουμε, ότι έχει ούτε αυτόν. Ναι, ούτε αυτόν. Ούτε αυτόν. Δεν ξέρω τι κάνει το Φούντουιν πραγματικά. Ούτε αυτόν. Δεν ξέρω τι κάνει το Φούντουιν. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή δεν τους έχει το Φούντουιν, θα πάμε. Θα κόψω το βίντεο για ένα λεπτό. Για τους... Οπότε, παιδιά, στο κλείσιμο έβαλα λίγες κάρτες ακόμα. Δεν τους είχε το Φούντουιν. Η πρώτη είναι ο Μιλίνκοβιτς, ο οποίος, παιδιά, έχει 4-5. Δεν θα πάει τόσα coins γιατί λόγω του pace. Είναι πολύ καλό rating και έχει μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Για κέντρο θα είναι πολύ καλός. Οπότε κοιτάξτε τον και αυτόν. Μπορεί το pace του να μην είναι τόσο καλό, αλλά όλα τα άλλα stats είναι πάρα πολύ καλά και έχει και 4-5. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι ο Ντολουφέου. Βασικά τον έχει εδώ στο 22. Δεν τον έχει, αφήστε το. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα και πρώτο τελευταίο είναι ο Λακρουά. Κοιτάξτε κάρτα, παιδιά. Εδώ τη δείχνω. Εδώ. Κοιτάξτε κάρτα. Έχει 88 pace ο Χριστός και η Παναγία. Και μόνο από αυτό θα πάει τρελά coins. 80 defending, παιδιά, αυτή η κάρτα είναι από τη Show P. Θα πάει τρελά coins. Όλοι θα την ήθελα αυτή την κάρτα. Να δούμε πόσο θα πάει. Σίγουρα θα τον ήθελα και να ξέρω θα χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό. Θα βαρεθούμε να τον βλέπουμε λογικά. Και η τελευταία κάρτα που προκάλεσε αρκετή έκπληξη είναι ο Maximin. Ο οποίος, παιδιά, κοιτάξτε, έχει πάει non-rare και έχει φάει και downgrade. Ο οποίος πιστεύω δεν ξέρω το λόγο που έχει πάει down, που έχει φάει downgrade και έχει γίνει και non-rare. Παρ' όλα αυτά και πάλι χρησιμοποιείται άνετα, έχει και τα 5 skills. Η εικόνα του non-rare σίγουρα το χαλάει αυτό, αλλά αυτό μπορεί να είναι καλό για αυτούς που δεν έχουν πολλά coins. Γιατί κάποιος μπορεί να δει non-rare Maximin να πει εντάξει δεν τον χρησιμοποιώ. Ενώ αυτοί που γενικά δεν βάζουν λεφτά και είναι budget μπορεί να το πάρουν πιο εύκολα από πέρσι. Οπότε παιδιά αυτό ήταν το βίντεο, αυτές ήταν κάποιες προτάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες, δηλαδή μπορούσα να πω και άλλους πολλούς. Αλλά εγώ είπα τους πιο σημαντικούς ας πούμε και με λίγα coins, να το υπενθυμίσω αυτό, τώρα μπορούσα ας πούμε να πω Pogba μέσα σε όλους αυτούς, αλλά είπα budget και OP starter, για starter ομάδες. Οπότε παιδιά αυτό είναι το βίντεο, λέει like ένα sub, σε λίγες μέρες βγαίνει το FIFA και θα βγάζουμε content φυσικά. Όταν βγει το companion δεν νομίζω να κάνω βίντεο, αλλά το companion βγαίνει, το web βγαίνει μια μέρα πριν το EA Play, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα. Οπότε όλοι ένα like, ένα sub και τα λέμε στο